Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Σφήνα στα σπόρα από τη Βεργίνα Τηλεόραση και σήμερα στη Θεσσαλονίκη ήρθε για τον ΠΑΟΚ ο Ενκόνγκ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Πουλήθηκε ο Ίγκανσον στη Μίντιλαντ. Εδώ είναι η άφιξη του κεντρικού αμυντικού, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη, τον βλέπετε. Έκανε και κάποιες δηλώσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, τις οποίες μπορούμε να δούμε αμέσως τώρα. Yeah, very excited to get started. I'm looking forward to see the city and the club, the stadium. I've heard so much about the team. Of course, I know so much about the team, and I'm very happy to be here. Talked to as long as possible. Yeah, I spoke, and it was not a lot they had to say to convince me. I was really happy to come here, and I'm looking forward to get started. In Holland, welcome. In Holland. Yes, I'm gonna. Hopefully, when everything's finished now, we have the medical test, and I should be going to Holland soon. Αυτά είπε λοιπόν ο Ενκόνγκ και βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα τώρα να πάμε στην Ολλανδία, εκεί όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του σφίνα.gr, ο Στέλιος Τεριάδης, ο οποίος βρίσκεται μάλιστα, αν δεν απατώμε, και στο γήπεδο στο οποίο θα γίνει η προπόνηση, πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Στέλιο, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα από το Τέχελεν. Καλησπέρα σε όλους. Είσαι στο γήπεδο όπου θα γίνει η πρώτη προπόνηση των παιχτών του ΠΑΟΚ σε λίγο. Ναι. Σε περίπου 20 λεπτά θα ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εδώ, επί Ολλανδικό εδάφους. Σιγά-σιγά έχουν αρχίσει να έρχονται οι προσκλητές του ΠΑΟΚ με ποδήλατο από το ξενοδοχείο. Γνωστή διαδικασία για τις ομάδες που κάνουν προετοιμασία στην Ολλανδία. Ναι. Σιγά-σιγά έχουν έρθει οι περισσότεροι, αλλά δεν έχουν εκεί στο γήπεδο ακόμα, γιατί στο χώρο που υπάρχει εδώ δίπλα κάνουν ένα ζέσταμα πριν το ζέσταμα, γυμναστική με ασκήσεις σε εσωτερικό χώρο. Οι συνεργάτες του Ρασβάλου Τσέσκου έχουν έρθει αρκετά νωρίτερα, έχουν ετοιμάσει τον αγωνιστικό χώρο με τις απαραίτητες όλες αυτές τις διαδικασίες που χρειάζονται για να γίνει μια προπόνηση, και οι ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ξεκινήσει τη δουλειά εδώ στο Τέχελεν, προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία. Βασικά η προετοιμασία του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει ήδη, έτσι. Αλλά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ξεκινάει σήμερα εδώ στο Τέχελεν, όπου θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ χωρίς νέα πρόσωπα προς το παρόν. Ευελπιστούμε και ευελπιστεί και ο προπονητής του ΠΑΟΚ να έχει σύντομα και νέα πρόσωπα στις προπονήσεις. Ναι. Πάντως σήμερα ήρθε ο Ενκόνγκ στην Θεσσαλονίκη. Φυσιολογικά θα είναι την Τετάρτη στην Ολλανδία. Και σήμερα είχαμε και την ολοκλήρωση, ή αν θέλετε καλύτερα την ανανέωση της παρουσίας και του Βιερίνια για ένα ακόμη χρόνο, ο οποίος έκανε και ανάρτηση ο Βιερίνια και είπε ότι είναι η τελευταία του χρονιά και ευχαριστεί τη διοίκηση του ΠΑΟΚ που, και τον κύριο Σαββίδη που τον εμπιστεύονται. Ναι, νομίζω ότι ήταν κάτι νομοτελειακό θα συμβεί με τον Βιερίνια. Το ήθελε και ο παίκτης, το ήθελε και ο ΠΑΟΚ. Σήμερα απλά έγινε το διαδικαστικό κομμάτι. Πήγε με το πρωί ο Βιερίνης στα γραφεία της ΠΑΟΚ και υπέγραψε και έκανε το πολύ συγκινητικό, συγκινησιακά φορτισμένο αποστάλισμά του, και την Τετάρτη θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει εδώ στο Τέχελεν να ξεκινήσει και αυτός τις προπονήσεις και την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Πολύ πιθανό μαζί με το Βιερίνη στο αεροπλάνο να είναι και ο Ενκόνγκ. Ναι. Αν και εφόσον αύριο ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, ο Νιγηριανός θα μπει στο ίδιο αεροπλάνο με το Βιερίνη και θα είναι εδώ. Τετάρτη δεν υπάρχει προπόνηση, βέβαια είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχει φιλικό για τον ΠΑΟΚ με τη ΣΤΕΑΟΑ. Αλλά θα έρθει εδώ για να ξεκινήσει προπόνηση ο Βιερίνια. Ευελπιστούν τον ΠΑΟΚ θα είναι και ο ΕΚΟΝΚ. Την Τετάρτη το φιλικό με τη ΣΤΕΑΟΑ τι ώρα είναι? Νομίζω είναι στις 6. Νομίζω, δεν το έχω τώρα σπρώχει, ναι. Νομίζω είναι στις 6. Το έχουν βγάλει το πρόγραμμα, ναι. 6 ώρα Ολλανδίας φυσιολογικά, έτσι, ναι. 7 ώρα Ελλάδος φυσιολογικά. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον ΕΚΟΝΚ για τις μεταγραφές, μπορείς να μας πεις λίγο τι άλλο περιμένουμε, γιατί είναι ο Σαμάτα και επίσης είναι και ο Μπάμπα Ράχμαν. Ναι, εντάξει, με το Σαμάτα φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο κόλλημα σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Τουρκία, γιατί στις συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε για να λυθεί το συμβόλαιο του Σαμάτα, ο Σαμάτα φαίνεται να ζήτησε κάποια οφειλόμενα τα οποία η Φενέρ δεν συμφωνεί. Υπάρχει διάσταση απόψεων και υπάρχει κατέρωθεν πίεση από τις δύο πλευρές να κάνουν υποχωρήσεις. Γι' αυτό και καθυστερεί κάπως. Ο Σαμάτα έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για 3 χρόνια με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.
Συγγνώμη που γυρνάω πίσω, βλέπω αν έχει μπει κανείς στο γήπεδο. Μπήκε κανείς, δεν μπήκε. Όχι ακόμα, η προπόνηση ξεκινάει στις 6.30. Νομίζω έχεις ακόμη 3-4-5 λεπτά σίγουρα. Γιατί θα μπουν και 20 αυτοί οι παίχτες. Ναι, και έλεγα για τον Σαμάτα ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά για να συμφωνήσει και επί του πρακτέου θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει δηλαδή να μείνει ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με την Φενέρ. Δεν πάει στις προπονήσεις της Φενέρ τις τελευταίες 2-3 μέρες. Ναι. Επειδή είναι σε συζητήσεις για τη συνεργασία να τελειώσει με την Φενέρ, αλλά στην Τουρκία γράφουν ότι υπάρχει αυτό το κόλλημα προς το παρόν, το εμπόδιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Για Μπάμπα Ράχμαν, σήμερα ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο, ο Ιταλός δημοσιογράφος που έχει μια εξειδίκευση στις μεταγραφές, έγραψε ότι αναμένει τις επόμενες ώρες να τελειώσει το συμβόλαιο του με την Chelsea. Έχει συμφωνήσει ήδη με τον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο το είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό για τον Μπάμπα. Το επιβεβαίωσε και ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Και αναμένεται στις επόμενες ώρες, μόλις ανακοινωθεί και το τέλος της συνεργασίας με την Chelsea, να ανακοινωθεί και ο γάμος του με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι άγνωστο πρόσωπο ο Μπάμπα. Έχει έρθει τη σεζόν 21-22 για 6 μήνες. Έχει παίξει στο δεύτερο εξάμηνο. Έχει συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση του κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό. Τώρα αναμένεται να έρθει για περισσότερο μόνιμα στην Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμάνο έγραψε για 2 χρόνια συμβόλαιο. Το ρεπορτάζ λέει για 3. Πιστεύω θα είναι 2-1, κάπου στη μέση. Είναι η αλήθεια. Η ερώτηση επίσης, μία που θέλω να σου κάνω, είναι για το ΧΑΦ, για τον Μέιτε, τον παίχτη ο οποίος ακούγεται ότι μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Για δανεικό λένε ότι μπορεί να τον πάρει. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Αναμφίβολα, ο Σουαλιχό Μέιτε απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Στην Πορτογαλία χθες γράφανε ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει σιγά σιγά για το δανεισμό του. Σίγουρα είναι στη λίστα, αλλά δεν είναι μια εύκολη περίπτωση αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν το Μεϊτέ να ζήτησε ένα 800 στην πρώτη επαφή που είχε με τον ΠΑΟΚ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι από τις επιλογές που εξετάζει ο Μπότο. Θέλω λίγο να γυρίσει την κάμερα μαζί στο γήπεδο στο οποίο θα κάνει την πρώτη προπόνηση ο ΠΑΟΚ για να σε αποδεσμεύσουμε, δείχνοντας το χώρο εκεί. Αυτό είναι το γήπεδο, έτσι, εδώ. Λοιπόν, το γήπεδο είναι το ένα γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Μάλιστα. Ήδη βλέπουμε τις μπάλες στο κέντρο. Ναι, είναι οι μπάλες, είναι τα εμπόδια που έχουν βάλει οι συνεργάτες του Ραζάν Λουτσέσκου. Ποτίζει το αγωνιστικός χώρος και στο βάθος εκεί είναι το δεύτερο γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟ. Μάλιστα. Σε αυτό το χώρο εδώ μέσα που βλέπετε, τώρα που κατεβαίνει, αν βλέπω καλά, ο Λίρατζης πρέπει να είναι και ο Τσιγκάρας. Είναι ο χώρος κάτω, έχει αποδυτήρια. Στο υπόγειο και στον πρώτο όροφο έχει σε κάτι σαν γυμναστήριο. Μάλιστα. Μάλιστα. Εκείνος ο χώρος είναι δεξιά που βλέπουμε, είναι αυτός ο χώρος όπου κάνουν το προζέσταμα. Ναι, μόλις με τα ποδήλατα οι παίκτες. Μαζί με τον Ζεμπότο. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Εδώ μπροστά. Με τα ποδήλατα. Ναι. Έφτασαν. Μαζί με τον Ζεμπότο, με Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα, μόλις τώρα εδώ μπροστά μας. Μάλιστα. Ούτε συνεννοημένα ήμασταν. Τους βλέπουμε. Ναι. Τους είχαμε πει να έρθουν την τάδε ώρα. Συγκεκριμένη και τέταρτο ήταν το ραντεβού μας. Τέλειο. Γι' αυτό μάλλον ήρθαν. Εντάξει, ωραία, σωστή. Ναι, μόλις τώρα έγινε αυτό. Εντάξει, να σα αφήσουμε. Μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του. Βέβαια, οι πιο πολλοί ήρθαν νωρίτερα, αλλά τώρα ήρθε και ο Ρουμάνος Πότσου ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Με τον Ζωσεμπότο και τον Χριστοκαρυπίδη. Ωραία. Ο οποίος είχε έρθει νωρίτερα και ξανάφυγε και επέστρεψε. Σα αφήνουμε να κάνεις τη δουλειά σου, τελειώ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Χαιρετούμε. Γεια. Yeah. Λοιπόν, κάναμε σύνδεση με Ολλανδία. Μόλις πιάσαμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ετοιμάζονται για δουλειά. Είναι και 16 και 30. 7.30 ώρα Ελλάδας. Αρχίζει η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ. Θα πάμε όμως εμείς τώρα να δούμε έναν παίχτη ο οποίος ήρθε τώρα στον Άρη, τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, τον τερματοφύλακα του Ιωνικού, πρώην του Ιωνικού, ο οποίος μίλησε για την μεταγραφή αυτή. Και μάλιστα έπαιξε στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με την βουλγαρική ομάδα, το 1-0 στο οποίο έχασε ο Άρης, και αμέσως μετά θα μάθουμε και τελευταία νέα για τον Άρη, γιατί και αύριο ετοιμάζει άλλη μια μεταγραφή ο Άρης. Λευτέρης Χουτεσιώτης. Τεράστια τιμή για να είμαι, έτσι δεν το συζητώ, να είμαι κομμάτι της ομάδας. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι σίγουρα θετικές. Αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή ότι είμαι μέλος ενός μεγάλου συλλόγου που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να είναι ο μεγάλος σύλλογος, και είναι κάτι το οποίο μου δίνει έξτρα κίνητρο και σίγουρα με κάνει να νιώθω ακόμη καλύτερα. Ναι, είναι κομμάτι της ζωής ενός επαγγελματία. Θεωρώ πως
το μεγαλύτερο ποσοστό των ποδοσφαιριστών έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις. Ναι, σίγουρα μια δύσκολη χρονιά με, μεγάλα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Στο τέλος έρχεται μια στιγμή, έτσι, μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή, η οποία ουσιαστικά με ανταμείβει την προσπάθεια που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και σίγουρα με χαροποιεί ιδιαίτερα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο σύνολο. Νομίζω πως ο ανταγωνισμός είναι πάντοτε θεμητός σε όλα τα επίπεδα και η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη κι αν ένα καθεστώς, έστω ότι ένας τερματοφύλακας θεωρηθεί ότι είναι νούμερο ένα, το λέω σαν παράδειγμα διότι και εγώ το έχω βιώσει, μέσα από αυτή την κατάσταση θεωρώ ότι κάποια στιγμή, χάνοντας τον ανταγωνισμό, χάνει και, χάνει και αυτό το καθεστώς που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος πάντοτε. Δεν είναι αυτή η σωστή λέξη, αλλά χάνοντας τον ανταγωνισμό, χάνεις αυτή τη σπιρτάδα, χάνεις αυτό το momentum που σου δίνει το κάτι παραπάνω. Εντάξει, με μια πρώτη εικόνα που έχω, βλέπω ήδη ένα σύνολο που πληρεί τις προϋποθέσεις που είναι ολοκληρωμένο. Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αρμόδιοι γι' αυτό θα πλαισιώσουν την ομάδα κατάλληλα ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα όσο πιο έτοιμη γίνεται για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Νομίζω πως υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι για να το κάνουν αυτό. Η δική μας δουλειά και η δική μου σαν ποδοσφαιριστής είναι να προσαρμόζουμε στην υπάρχουσα κατάσταση και να μπορέσουμε όλοι μας να δώσουμε την καλύτερη μας σε αυτό ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, τεράστια πρόκληση και είναι και επίσης έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυτά τα παιχνίδια επειδή γίνονται αρκετά νωρίς σχετικά με την έναρξη του πρωταθλήματος. Τις περισσότερες περιπτώσεις οι ομάδες παρουσιάζονται ανέτοιμες. Σημαντικό για μας είναι να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία του αντιπάλου, ώστε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Εντάξει, θα έλεγα ότι δεν είμαι άνθρωπος που θα μου άρεσε να δίνω, να εκφράζομαι με λόγια. Οι αποδείξεις, αυτό που μπορώ εγώ, αυτό που νιώθω και αυτό που θέλω να δώσω για τον Άρη είναι κάτι το οποίο θα φανεί εντός αγωνιστικού χώρου. Τα λόγια περισσεύουν σε αυτές τις στιγμές. Σίγουρα μπορείς να δώσεις υποσχέσεις, μπορείς, αλλά στο τέλος η εικόνα είναι αυτό που μετράει, αυτό που θα δώσεις εντός αγωνιστικού χώρου. Εκεί πέρα έχω πολλά πράγματα μέσα μου τα οποία θέλω να τα εκφράσω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά, εφόσον μου ζητηθεί αυτό, εντάξει, υπάρχει κάποια ιεραρχία στις ομάδες, υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους συμπαίκτες, στους αρχηγούς και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Αλλά εφόσον μου ζητηθεί, εγώ προσωπικά έχω και την εμπειρία, αλλά έχω και την δυνατότητα, θεωρώ, σαν χαρακτήρας και σαν προσωπικότητα να ανταπεξέλθω σε αυτό το κομμάτι. δεν το συζητήσαμε, αλλά πιστεύω πως σίγουρα λόγω της στιγμής, ήταν ιδιαίτερη στιγμή ένα παιχνίδι στο οποίο εκείνη την ώρα αν ισοφάριζε ο Άρης έμπαινε δυναμικά στο παιχνίδι ακόμη και να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Θεωρώ πως το θυμάται, δεν το έχουμε συζητήσει όμως. Με τον Χουλιάνο μιλήσατε? Με τον Χουλιάνο γνωριζόμαστε από το παρελθόν, είχαμε κοινό γνωστό, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, πολύ καλή επαφή, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Από την πρώτη στιγμή με βοήθησε να προσαρμοστώ, με οδήγησε σε κάποια σημεία. Πολύ θετική εντύπωση, εξαιρετικό παιδί, είμαστε επαγγελματίες, είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, για να έχουμε ένα θεμητό ανταγωνισμό όπως είπα προηγουμένως, πάντα σε αυτά τα πλαίσια. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία επί του θέματος. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα αφότου ήρθα στην ομάδα. Yeah. Νομίζω πως το κεφάλαιο Άρης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις από κάποιον. Παρ' όλα αυτά είχα την άποψή μου, ήμουν πολύ αποφασισμένος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μίλησα με τα παιδιά αφού υπέγραψα στην ομάδα για να μου δώσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με το,
με την καθημερινότητα και όχι τόσο με την λειτουργία της ομάδας. Αυτός ήταν ο Λευθέρης Χουδεσιώτης, ο οποίος θα είναι δίδυμο μαζί με τον Κουέστα κατά τον γκολπόστ του Άρη. Ο Άρης έπαιξε χτες φιλικό παιχνίδι στη Βουλγαρία με αντίπαλο την Μπότεφ Πλόβδιβ και μάλιστα ένα μέρος των χρημάτων πήγαν στην οικογένεια του αδικοχαμένου Τόσκο και υπήρχαν και φιλάθλοι και του Άρη και της Μπότεφ στο γήπεδο, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ένα παιχνίδι το οποίο το παρακολούθησε για το sfina.gr ο Γιάννης Παντελίδης, τον οποίο έχουμε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους. Ένα παιχνίδι, ωραία ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο ομάδων. Εντάξει, ναι, ήταν. Αν δεν το ζήσει κανείς, είναι δύσκολο να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη χθες στο γήπεδο της Μπότεφ. Παρουσία οπαδών και του Άρη και της ομάδας από τη Βουλγαρία. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν πώς και πώς και οι δύο ομάδες και κυρίως οι φιλαθλοί τους. Είναι γνωστή η σχέση των δύο ομάδων και φυσικά πάνω απ' όλα ό,τι έγινε χθες στο γήπεδο της Φιλιππούπολης έγινε για να τιμηθεί η μνήμη του Τόσκο Μποζαντζίνσκι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Θεσσαλονίκη, δολοφονήθηκε για την ακρίβεια μετά από ένα παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ 4-2 στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Δολοφονήθηκε στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά συγκινητική, ήταν παρόντες και γονείς του Τόσκο, τους οποίους τίμησε τόσο η Μπότεφ όσο και ο Άρης. Γενικά, το τελευταίο διήμερο η πόλη κινούνταν στους ρυθμούς αυτού του αγώνα και φυσικά όταν μαζεύτηκαν και πάρα πολλοί Έλληνες και ουσιαστικά έγινε μια... Ήταν ένα κλίμα, κάτι πάρα πολύ όμορφο και φυσικά κατά τη διάρκεια του αγώνα, συνθήματα και από τους οπαδούς των δύο ομάδων για τη μνήμη του Τόσκο, για τη μνήμη του Άλκη. Γενικά ήταν το χθεσινό, ήταν ίσως κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι. Αλλά βέβαια προφανώς και πέραν όλων αυτών που μεταφέραμε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το αγωνιστικό κομμάτι. Όχι τόσο το σκορ, η ήττα του Άρη με 1-0 για παράδειγμα, αλλά αυτά που είδαν οι δύο προπονητές και εν προκειμένου αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, αυτά που δοκίμασε, που είδε, που τσέκαρε ο προπονητής του Άρη, ο Τόλης Τερζής. Καινούργια πρόσωπα, πήραν χρόνο συμμετοχής, έπαιξε για πρώτη φορά ο Κουτεσιώτης, για πρώτη φορά έπαιξε ο Αϊδόνης, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε και ο Φεράρι, γενικά ο Σαβέριο, ο Φατόρε, όλοι αυτοί πήραν χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά σε φιλικό μάτς, αλλά εν πάση περιπτώσει άρχισαν να παίρνουν κλίμα από Άρη. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, επειδή αύριο έρχονται, μάλλον έρχεται σίγουρα ένας και άλλος ένας, δύο, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν. Δύο έρχονται αύριο ακριβώς, δύο ποδοσφαιριστές. Το όνομα, ο πιο έτσι γνωστός παίκτης από τους δύο και σε αγωνιστικό επίπεδο, αν αυτή η μεταγραφή βγει καλή, νομίζω ότι θα ανεβάσει επίπεδο τον Άρη. Νέβες Τζούρασεκ, 24χρονος Κροάτης, εξάρι, αμυντικό χαφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σαχτάρ, η οποία δεν έκανε χρήση την οψιόν που είχε στο συμβόλαιο του για να το ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο. Γεμάτης χρονιές στην Ουκρανία. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες Δυναμό Ζάγκρεπ, έπαιξε εκεί. Έπαιξε και στην Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ και μετέπειτα στην Ουκρανία, έπαιξε στην Νίπρο και στην Σαχτάρ. Είναι Κροάτης, όπως καταλαβαίνει κανείς, προφανώς αυτή η μεταγραφή φέρει την υπογραφή του Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Παρά τα 24 του, είναι ένας αρκετά εμπειρος ποδοσφαιριστής με αρκετές παραστάσεις, με συμμετοχές στους ομίλους του Champions League με τη φανέλα της Σαχτάρ. Ο Παλίκουτσα εκμεταλλεύτηκε τις γνωριμίες του, κινήθηκε γρήγορα και μόλις ο παίκτης έμεινε ελεύθερος, γιατί έμεινε ελεύθερος πριν τρεις μέρες, 36 δηλαδή, που έλεγε στο συμβόλαιό του, κινήθηκε και κατάφερε να αποσπάσει το OK. Αυτός ο παίκτης έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, λογικά θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αν όλα πάνε καλά. Η δεύτερη άφηξη αύριο είναι αυτή του Τζόναθαν Μενέντες. Εδώ δεν πρόκειται για είδηση, είναι κάτι που περιμέναμε, γιατί ο παίκτης έχει συμφωνήσει εδώ και μέρες. Απλά έπρεπε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και συζητήσεις του με την ομάδα την οποία ανήκει, η Salt Lake City από το MLS. Αυτό έγινε και έτσι ο παίκτης μπήκε στο αεροπλάνο και αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι extreme, με χαμηλό κέντρο βάρους, 1,64 είναι το ύψος του.
αρκετά ταχυδυναμικός και έρχεται για να βοηθήσει την ομάδα εκεί που φάνηκε ότι υπάρχουν αδυναμίες και στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι στα πλάγια της, της επίθεσης. Αυτές είναι οι κινήσεις που μάθαμε μέχρι τώρα, γιατί γενικά αυτή η εβδομάδα αναμένεται πολύ δραστήρια για τον Άρη. Θέλω επίσης να ρωτήσω σχετικά με το Center Four. Γιατί λέγεται ότι ο Άρης θα επιδιώξει να πάρει Center Four. Βεβαίως να σημειώσω ότι ο Παναγίδης ήταν καταπληκτικός χθες στο παιχνίδι με ποδοσφαιρικό θράσος. Στο φιλικό έδωσε δείγματα ότι μπορεί να περιμένει από αυτόν κάτι ο Άρης. Και σήμερα ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος του Άρη, ο κύριος Καρυπίδης, βγαίνει ότι είπε στον κύριο Παλίκουτσα ότι δεν καίγεται και να πουλήσει και τον Πάλμα. Ναι, σε ό,τι είχε να κάνει με το Center Four που ρωτάς, νομίζω πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι. Έχουμε πει και άλλες φορές για την περίπτωση του Βίτρα. Εδώ ίσως να έχουμε μια αλλαγή. Όχι ότι ο παίκτης δεν ενδιαφέρει τον Άρη, αλλά χρονικά τουλάχιστον ο Άρης ίσως κινηθεί νωρίτερα για άλλον ποδοσφαιριστή. Και επαναλαμβάνω, ίσως να έχουμε και. Δεν ξέρω αν θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Δηλαδή, ο Άρης να κλείσει Center Four μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Για τον πιτσιρικά τον Παναγίδη που ανέφερες, ήταν μία από τις αποκαλύψεις του χθεσινού φιλικού. Προφανώς και δεν μπορούμε να αρχίσουμε να κρίνουμε και γενικά να ενθουσιάζουμε τον κόσμο, αλλά όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι και ο Άρης έχει ανάγκη, αλλά και γενικά ο οργανισμός και ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να βγει ένα παιδί από τις ακαδημίες του Άρη και να μπορέσει να παίξει στην πρώτη ομάδα. Ο Παλίκουσα το έχει πει και άλλες φορές, ότι στόχος του είναι να εκμεταλλευτεί τα τμήματα υποδομής του Άρη και αυτά τα φιλικά παιχνίδια και στο Ισραήλ έπαιξαν πάρα πολύ νεαροί και χθες έπαιξε ο Παναγίδης αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως κάτι αντίστοιχο να γίνει και την Κυριακή στο φιλικό που θα δώσει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Γενικά θέλει να εκμεταλλευτεί ό,τι καλό υπάρχει στα τμήματα υποδομής, να το τσεκάρει στις συνθήκες αγώνα και να δοθεί μια ευκαιρία σε κάποια από τα παιδιά να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Γενικά πάντως για τον Πάλμα, αυτό που βγαίνει από την συνάντηση που έγινε το περασμένο Σάββατο με Καρυπίδη και Παλίκουτσα, ότι ο Καρυπίδης επιμένει ότι ο παίκτης δεν θα απολυθεί αν δεν ικανοποιηθεί ο Άρης, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν καίγεται να τον πουλήσει τον παίκτη, και ότι αν δεν πάρει ο Άρης αυτά που θέλει για πώληση του παίκτη, ο παίκτης θα μείνει και θα συνεχίσει να παίζει στον Άρη. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι μεγάλο, έχουμε χρόνο μπροστά μας, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει καταστάσεις, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι ο παίκτης θα μείνει. Αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο εξακολουθεί να είναι η πώλησή του, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που βγήκε προς τα έξω, αυτές οι ατάκες δηλαδή του Καρυπίδη προς τον Παλίκουτσα, δίνουν ένα στίγμα του πώς περίπου σκέφτονται στον Άρη την υπόθεση Πάλμα. Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλό βράδυ. Αυτά από το Γιάννη Παντελίδη και πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Τερζής, μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού. Θα τον δούμε τον Τερζή, γιατί έκανε δηλώσεις με τη λήξη του αγώνα Μπότεφ Πλόβδιβ Άρης 1-0. Ο πατρός της Μπότεφ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά από αρχές της Ιανουαρίου του 2020, μετά από ένα παιχνίδι της ομάδας μας σε Ραβίνη Σπόρα. Ο αιώνας δεδομένος του Γιάννη Μπότεφ, όπως μέχρι τη Θεσσαλονίκη, που ήρθε άλλο το Ένδι, αυτή γίνει με άρεση και αυτή δεν πάω. Μια ανθρώπινη ζωή αφαιρέθηκε όπως άλλο. Βλέπουμε πώς на един малък фен на Ботев, който през 2022 беше убит в Гърция на среща между Арис и Паок. Беше има лайф, лоша анкър и тега. На този ми филмата за Ботев на сериозна кола, който се пише сериозно като с опадност ме. Утрах мен за Ингиш и Лимпома, от Ботев Фанкс, до Фанкс. Любиме оли и Тесалоники, ако ме подоско. Ураштил Гривин е фотошко, αλλά και τον Άλκη, ενώ όσο αφορά ο Άλκη. Όλοι ξέρετε ότι ένα τυπικό που δολοφονήθηκε, που γιώνει ο Βάτρο Ερβέη, που ζε μέχρι. Και
εντάξει, εύχομαι η απόφαση του δικαστηρίου να μην λυθεί, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Απόψει οι συνεδέντες, οι κόδους οι χάσουμε. Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την Μήνη του Τόσκο, που δεν είχε μόνο Τόσκος Μέμορι. Κουράγιο στην οικογένειά του, κουράγιο στο His Family. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Βότε. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας, χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermono System. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. 25 χρόνια InfoTrust και συνεχίζουμε. Παρουσία σε 41 από τους 52 νομούς της χώρας. 450 ενεργοί συνεργάτες ασφαλιστικοί πράκτορες. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Συνεργασία με μεγάλες ελληνικές εταιρείες. InfoTrust. Ανθεκτική στην ύφεση, κερδοφόρη στην κρίση, διαχρονική στην ποιότητα. InfoTrust. Σχέση εμπιστοσύνης. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο, ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group, VC36 στην Άνω Ηλιούπολη, τηλέφωνο 2316 070 021.